πει, για δώστε μας την εικόνα, τι θα πάτε να πείτε στον Υπουργό. Όπως γνωρίζετε, έχει ρίξει η καλοκαιρία να γίνει μια συνάντηση αύριο, την 12 η ώρα, για τον κύριο Κουρουμπή. Θα συμμετέχουμε ο Σύλλογος Υπείας, ο Σύλλογος Συμπαχίου, ο Σύλλογος Ιαράδετρα και ο Σύλλογος Κανίων. Θα πάμε από εκεί καταρχήν να μας πει τις προθέσεις του για την επικείμενη απεργία. Τι σκοπό έχουν και αν έχουν σκοπό να μας βοηθήσουν. Και θα απαιτήσουμε, επαναλαμβάνω, να μην αφήσουμε να γίνουν, να αναφυγούν τα περσινά, τα έκτροπα, να προλάβουμε, να μην γίνουν, να μην έχουμε αυτά που γίνανε πέρυσι. Θα απαιτήσουμε, θα έχουμε τη συνεννόηση με τις δύο εταιρείες και με τις δύο κλινικές εταιρείες, να δούμε και αυτοί αν έχουν πρόθεση να μας βοηθήσουν και θα ζητήσουμε λοιπόν την παρέμβαση του Υπουργού, ούτως ώστε να εξασφαλίσει, αν φυσικά συμφωνούν οι εταιρείες, να εξασφαλίσει τον Απόπολο και το Ρίο. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε μπει, είμαστε στην καρδιά της παραγωγής, που αυτό σημαίνει ότι έχει αρκετά προϊόντα και δεν θα πρέπει να σταματήσει αυτή η ροή. Παρόλο που ο παραγωγός και ο εξαγωγές και ο έμπορος έχουν κάνει το κουμάντο τους που λέμε να μην μείνουν έτσι προϊόντα χωρίς να διοχετευτούν στην αγορά. Παρόλα αυτά, λοιπόν, θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Καταλαβαίνω αν η απεργιακή κινητοποίηση της ποινιό σύρει και για την επόμενη εβδομάδα. Κοιτάξτε να δείτε, το νομοσχέδιο περνάει, σπίζουν τη Δευτέρα. Ναι. Η απεργία ξεκινάει από όποια τα μετράει. Τουλάχιστον όλοι πιστεύουμε και έτσι τουλάχιστον από τις προηγούμενες απεργίες πάντα συμβαίνει αυτό, ότι η απεργία σίγουρα θα πάει μέχρι τη Δευτέρα. Δεν μπορούμε βέβαια να το, το λέμε εμείς, αλλά... Ναι. Μα το άφησε να εννοηθεί και ο κύριος Χαλάς που φιλοξενήσαμε. Έχουμε να γίνει το αντίθετο. Ποιος δεν το θέλει. Εμείς όμως πρέπει να προλάβουμε, πριν είναι αργά, να προλάβουμε να μην πάθουμε τα περισσινά. Τώρα, εδώ και χρόνια γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει επιτέλους να σταματήσει αυτό το κακό για εμάς τουλάχιστον. Γιατί το πρόβλημα το σοβαρό το έχουμε εμείς με τα θερμοκήπια, η παραγωγή θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε όλη την Κρήτη. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το πρόβλημα. Το έχουν καταλάβει και όμως μέχρι τώρα δεν έχει δώσει η κυβέρνηση λύση. Πρέπει επιτέλους. Οπότε εμείς τι θα ζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή τι θα ζητήσουμε, πάμε να δούμε ποιες οι προθέσεις του Υπουργού, πάμε να. Τι, δηλαδή, τι θα του πάμε να το πούμε. Τι θα ζητήσουμε ακριβώς, ή πρέπει Επειδή τώρα που ήρθε και γεννάει απεργία, τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, εάν συνεχίσει η απεργία, θα έρθουμε σε επαφή με τις δύο εταιρείες, με την ΑΝΕΚ και με τις Δημοτικές, που είναι στην Κρήτη. Εάν αυτοί θέλουν να βοηθήσουν και θέλουν να πει το πλοίο, να πιέσουμε τον Υπουργό να βοηθήσει να γίνει αυτό το πράγμα. Πρώτον. Γιατί αυτό μπορούμε να κάνουμε τώρα στην αρχή. Δεύτερον, είναι να λυθεί επιτέλους το θέμα. Όταν γίνεται η απεργία, να βρεθεί λύση τελειωμένη. Να μην έχουμε το πρόβλημα συνέχεια. Να εφαρμοστεί ο νόμος και ο νόμος να αλλάξει. Να. Έχουμε στείλει μέσα με το Δήμο μας, σε συνεργασία από την Αγροτική Επιτροπή του Δήμου, έχουμε στείλει έγγραφο και ζητάμε την αλλαγή του νόμου. Να μην υπάρχει αυτό το χρονικό περιθώριο το μεγάλο για να συγκρατεί η Επιτροπή και να αποφασίσει πότε θα φέρει το πλοίο. Άμεσα πρέπει να φέρει το πλοίο. Ναι, αυτό όμως το έχει ζητήσει με επιστολή, τη σωστά το βάζει στο τραπέζι η Επιτροπή Αγροτικών Θεμάτων του Δήμου. Δεν έχει πάρει όμως κάποια απάντηση ποτέ. Είναι μια πρόταση που δεν ξέρουμε την τύχη της. Δεν έχει απαντήσει κανένα. Ναι, δηλαδή μπορεί να έχει πάει και στον κάλαθο των Αχρήστων. Ναι. Μπορεί να έχει πάει, λέω, και στον κάλο των Αχρήστων αυτή η πρόταση. Διότι δεν έχει απαντήσει. Ναι, λέω εγώ τώρα. Ναι. Οπότε θα την επαναφέρετε, δηλαδή, μάλλον θα την έχετε μαζί σας να ζητήσετε αυτό. Τώρα βέβαια την ώρα της απεργίας, ας πούμε, πώς το λέει, στη Βράση Κολέ του Σίδερο. Λοιπόν, οπότε πάτε και ταυτόχρονη συνεννόηση και με τον Υπουργό και με τις εταιρείες, προκειμένου να βοηθήσουν και οι δύο πλευρές να φύγουν προϊόντα. Ας πούμε, μέχρι τη Δευτέρα αντέχουμε, Πρόεδρε. Κοίταξε, κυρία Μαρία, επειδή ακόμα δεν έχουμε έρθει σε προσωπική επαφή με τους άλλους συλλόγους, απλώς ό,τι έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει τηλεφωνικά. Αύριο το πρωί που θα ανέβουν όλα τα παιδιά πάνω, πριν πάμε στον Υπουργό, θα κάτσουμε να συζητήσουμε αλλά μεταξύ μας και θα προσθέσουμε όλοι μαζί λύση. Ναι.
Μάλιστα. Αυτό θα κάνουμε, γιατί έτσι πρέπει να γίνει και το σωστό. Ναι. Πριν μπούμε μέσα, θα κάτσουμε όλοι μαζί να μιλήσουμε και θα πούμε και τι θα απαιτήσουμε. Ναι. Οπότε δεν γνωρίζετε δηλαδή ακόμα, αφού θα υπάρξει μια συνεννόηση με όλους τους υπόλοιπους προέδρους που θα είστε εκεί, το τι ακριβώς θα πείτε στον Υπουργό που να το στηρίξετε όλοι. Φαντάζομαι πλοίο, ένα πλοίο να φύγει, καταλαβαίνω, να... Τέλος πάντων, θα δούμε. Θα τα δούμε και αύριο, θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως αυτή είναι η προθέση σας και με τις εταιρείες συνάντηση θα επιδιώξετε και με τον Υπουργό, προκειμένου να μην έχουμε τα έκτροπα τα περσινά, έτσι να τα προλάβουμε. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βρούμε έναν τρόπο να διασφαλίσουμε τη μεταφορά των προϊόντων μας στους όποιους καταναλωτές. Θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά, από εκεί πέρα ό,τι καταφέρουμε. Μάλιστα. Μάλιστα, λοιπόν, αναμένουμε τις κινήσεις, θα τα ξαναπούμε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε, αν υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος. Ο κόσμος μπορεί να κόβει και σήμερα προϊόντα, γιατί το βράδυ που θα φύγουν κανονικά τα πλοία, να κόψουν κανονικά τα πράγματά τους, να μην υπάρχει πανικός και πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, Πρόεδρε, εύχομαι και εγώ να πάνε όλα καλά, να μην δημιουργηθούν, όπως σας το είπατε, έκτροπα, όπως είδαμε τις προηγούμενες χρονιές. Και τι να πω τώρα, αυτό ίσως η συνάντηση με τον Υπουργό έπρεπε να είχε γίνει και η πρότασή μας από την Αγροτική Επιτροπή, να θυμίσουμε λίγο ότι έλεγε ο Περιφερειάρχης να λαμβάνει απόφαση για το πλοίο ασφαλείας και όχι το Υπουργείο, ο εκάστοτε Περιφερειάρχης. Να μην χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία. Είναι χρονοβόρος. Αυτό που δημιουργούμε είναι χρονοβόρο. Δεν μας βοηθάει τίποτα. Γιατί πρέπει να περάσουν 10 μέρες μέχρι να αποφασίσουμε ότι πρέπει αυτό... να μπει το πλοίο ασφαλείας. Είναι πολύ χρονοβόρο. Δεν βοηθάει τίποτα αυτό. Σωστά. Αυτό που έλεγα είναι ότι έπρεπε να το είχαμε δει, αφού ξέρουμε ότι Γενάρη και μετά το Πάσχα ξέρουμε συγκεκριμένες χρονολογίες ότι γίνονται οι κινητοποίησεις. Ίσως θα έπρεπε να το είχαμε δει, ας πούμε, νωρίτερα αυτό το θέμα και να το είχαμε κυνηγήσει και να είχαμε πάει με την πρότασή μας στο χέρι και να το απαιτήσουμε αυτό, γιατί είναι μια χρονοβόρα διαδικασία αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ποτέ δεν είναι αργά. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Ναι, δηλαδή αυτό τώρα στην ώρα της κρίσης, ας πούμε. Μάλιστα, λοιπόν, εντάξει, Πρόεδρε, το παρακολουθούμε το θέμα. Να έχετε μια καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο. Γεια σας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτά με τον πρόεδρο του Ενιαγροτικού Συλλόγου για το θέμα.